Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλή σας εβδομάδα. Σας καλησπερίζουμε στην αναλυτική σας ενημέρωση από το Top Channel. Μέτρα μόνο αν πιεστεί το σύστημα υγείας. Τόλμησε πως πρόκειται να πάρθουν ο αρμόδιος υπουργός υγείας, Θανάσης Πλεύρης. Αύξηση υπάρχει στις απλές νοσηλείας, αλλά όχι ανησυχητικά, αυτήν τουλάχιστον τη στιγμή. Συνέχισε. Λοιπόν, αυξήσει πρώτα απ' όλα. Ότι περιμέναμε ότι θα υπήρχε και αύξηση του κορονοϊού λόγω της κινητικότητας συνολικά στην Ευρώπη ήταν κάτι το αναμενόμενο. Το θέμα είναι κατά πόσο αυτή η αύξηση των κρουσμάτων επηρεάζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Στους μεν σκληρούς δείκτες δεν το επηρεάζει, οι διασωληνώσεις είναι πολύ μικρότερες, πολύ λιγότερες από αυτές που είναι στα όρια το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δηλαδή, κινούμαστε αυτή τη στιγμή κάτω από τις 100 και φανταστείτε ότι η δυνατότητά μας σε κλίνες ΜΕΘ είναι 600 κλίνες ΜΕΘ, άρα κινούμαστε με μια ασφάλεια στους σκληρούς δείκτες. Υπάρχει άνοδος στις απλές νοσηλίες. Συνεχώς βλέπουμε ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια αύξηση στις απλές κλίνες που μας κάνει να βλέπουμε τα μοντέλα μας πώς μπορεί να πιεστούν οι απλές κλίνες. Δεν θα πιεστεί το σύστημα ακόμα και στις απλές κλίνες. Θα βγουν και κάποιες βαρύτερες νοσηλίες. Αλλά αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι το κύμα και με τα δεδομένα που έχουμε και από τις άλλες χώρες που πέρασαν το έκτο κύμα θα είναι ένα τέτοιο κύμα που δεν θα πιέσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας και υπ' αυτήν την έννοια δεν θα χρειαστεί να πάρθουν μέτρα. Ναι. Είμαστε σε επιφυλακή και σε πλήρη παρακολούθηση. Να καλησπέρισουμε στο στούντιο τον συνάδελφο Ζήση Πιτσιάβα. Καλησπέρα Ζήση και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Να πούμε πρώτα ότι σήμερα είχαμε πανελλαδικά 7.862 κρούσματα, 97 διασωληνωμένους, 12 νεκρούς. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τη Δυτική Μακεδονία, 28 κρούσματα στην Κοζάνη, 4 στην Καστοριά και από 9 σε Φλόρινα και Γρεβενά. Είναι μια Δευτέρα η οποία τη λες καλή. Ναι, κάναμε πάλι πρώτο θέμα τον κορονοϊό. Εντάξει, δεν απειλούμαστε από κάτι ακόμα, θα έλεγα. Είναι προφανές όμως ότι η συζήτηση ξαναεπανήρθε, διότι φαίνεται ότι έχουμε μια τάση ανόδου των κρουσμάτων. Προφανώς αυτά που είπες τώρα για τη Δυτική Μακεδονία είναι μια καλή εικόνα. Αλλά είναι σαφές ότι βιώνουμε μία περίοδο στην οποία οι καθηγητές που μετράνε μοντέλα κλπ, όπως ο κ. Αριγιάννης κλπ, θεωρούν ότι θα έχουμε μία έξαρση μέχρι τις 15 Ιουλίου κυρίως. Έχουμε πει τους λόγους, τους έχουμε αναφέρει. Το Σάββατο είχαμε 69. Ναι, ναι. Πριν από λίγες μέρες, νομίζω την Πέμπτη την Παρασκευή, είχαμε 74 δηλαδή, όπως είπε και ο Παναγιώτης ο συνάδελφος. Οδεύουμε σε ένα τριψήφιο και στην Κοζάνη, ας πούμε. Δεν το έχουμε δει. Δεν το έχουμε δει και να μην το δούμε. Και να μην το δούμε. Αλλά δεν είναι μοντέλο, είναι πραγματικότητα. Ναι, όχι, τα μοντέλα δεν είναι. Και τα μοντέλα είναι πραγματικότητα, αλλά δεν είναι τόσο μελλοντικό, θέλω να πω. Θέλω να πω ότι ακόμα το σύστημα υγείας δεν πιέστηκε. Αυτό λέει και ο κύριος Πλεύρης. 97 διασωληνωμένοι. Ερωτάτε για τα μέτρα, αν υπάρχει ενδεχόμενο μέτρων τώρα. Αν πιεστεί το σύστημα υγείας, είπε ο κ. Πλεύρης, θα υπάρχουν μέτρα, αλλά νομίζω το μετέθεσε για το Σεπτέμβριο, που είναι κάτι προφανές, το ξέρουμε όλοι, ας πούμε. Αλλά ήπια μέτρα, φαντάζομαι, η κυβέρνηση δεν θέλει να πάει σε κάτι τρομακτικό και βέβαια δεν είναι θέμα της κυβέρνησης μόνο της ελληνικής, είναι και των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων που συντάσσονται σε μια κατάσταση. Σαφώς κάθε κράτος, αναλόγως με την έξαρση της πανδημίας, κάνει και τις δικές του ερμηνείες, να το πω εγώ, και τις δικές του ενέργειες. Για την περιοχή τώρα, παραδείγματος χάρη στα νοσοκομεία της Κοζάνης, ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα στο Περιφερειακό Συμβούλιο την ενημέρωση που έκανε ο κ. Μαργαρίτης. Υπήρχαν νοσηλείες να πεις ότι κάτι συμβαίνει. Η πληροφόρηση και από το Μαμάτσιο που είναι ενδεχομένως το νοσοκομείο που πάντα το πιέζεται λίγο περισσότερο, δεν έχει κάποια τάση που να δείχνει οτιδήποτε. Αν υπάρχουν 6, νομίζω σήμερα το πρωί, υπήρχαν 7 ύποπτα ή και επιβεβαιωμένα κρούσματα. Αλλά και ακόμα και στο εργαστήριο δεν φαίνεται να υπάρχει μια τάση που να δείχνει πολλά κρούσματα ή κάτι ανησυχητικό, τέλος πάντων. Κάποια θετικότητα όπως και να έχει. Ναι. Θα το δούμε και τις επόμενες ημέρες. Είναι σαφές ότι η κατάσταση με τα μη μέτρα, με την κινητικότητα, με τις μεταλλάξεις, είναι μια κατάσταση η οποία δημιουργεί ζητήματα. Μόνο. Σήμερα η είδηση είναι ότι άνοιξε η πλατφόρμα και για τους άνω των 30, οι οποίοι φυσικά εδώ έχουμε μια, να το πω, δεν είναι ακριβώς διχογνωμία, δεν είναι μια απόλυτη κατεύθυνση, να το πω πολύ, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω άλλες λέξεις, διότι ναι, μεν άνοιξε η πλατφόρμα, αλλά δεν βλέπω και
γιατρούς να λένε πηγαίνετε, κάντε το εμβόλιο. Το αντίθετο, εγώ διαβάζω σήμερα ότι υπάρχουν γιατροί που λένε ότι έξι, εγώ σε αυτή τη βάση δεν θα το έκανα. Ακριβώς, ακριβώς. Και είναι σαφές ότι τώρα στις μεγαλύτερες ηλικίες όπου υπάρχει σύσταση, υπάρχουν και γιατροί οι οποίοι είναι φανατικοί. Είναι υπέρ του εμβολίου, δεν έχουν κάτι που κρατάνε ακόμα μία έτσι κατάσταση που λένε ακόμα και αυτοί, αν δεν έχουν κάποιο μεγάλο πρόβλημα, θα μπορούσαν να κάνουν το Σεπτέμβριο το εμβόλιο. Έτσι. Όπου γενικώς η Επιτροπή έχει κάνει τη σύσταση και παραμένει ισχυρή σύσταση για τους άνω των 60 να γίνει το εμβόλιο. Αυτή η δεύτερη αγωνιστική δόση ή τέταρτη, όπως το έχουμε πει. Βεβαίως οι εταιρείες με των εμβολίων εννοώ, οι φαρμακευτικές εταιρείες μεγάλες, θα συνεχίζουν τις έρευνές τους για να επικαιροποιήσουν αυτό το εμβόλιο επάνω στις μεταλλάξεις που είναι πάρα πολλές ή τις υπερμεταλλάξεις, αν τις λέω καλά, κάπως έτσι λέγονται. Ναι, για να δούμε αν θα πάμε. Χάσει το μέτρημα. Ναι, για να δούμε αν θα έχουμε κάτι πιο μόνιμο, κάτι πιο ουσιαστικό εννοώ, σε εμβόλιο που ενδεχομένως θα είναι εποχιακό, όπως αυτό της γρήπης. Ναι. Να το κάνουμε άπαξ το χρόνο και ακριβώς, να μας καλύπτει από αυτό. Αυτό. Και να δούμε αν θα πρέπει να το κάνουν μόνο συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, να το πω. Δεν ξέρω. Ας το λύσει αυτό η επιστημονική κοινότητα. Εδώ είμαστε. Ζήστη, δες τώρα πώς αλλάζουν τα πράγματα για να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Δηλαδή, εκεί που τον Οκτώβριο ξεκινήσαμε τα δελτία λέγοντας ότι υπάρχει ένδυα εξόρυξης λιγνίτη και ορίστε, ο λιγνίτης έχει απομακρυνθεί και ορίστε, τα εργοστάσια δεν δουλεύουν. Ξαφνικά σήμερα, όπως νομίζω το έχουμε και στον τίτλο, φουλ του λιγνίτη. Τα τελευταία 24 ώρα, όχι μόνο δεν σήμερα. Δεν είναι σήμερα, ναι. Από εδώ και λίγο διάστημα, νομίζω πως ούτως ή άλλως αυτό ήταν κάτι που το είχε ανακοινώσει και ο Πρωθυπουργός. Με την όντως ένδυα που υπάρχει σε άλλου είδους ενέργεια, πλην την ηλιακή φυσικά, ήταν βέβαιο ότι θα σφίξουν τα πράγματα και ο λιγνίτης ήταν η χρυσή ευεδρία του κράτους και όπου τέλος πάντων τον εξάγουμε. Κοίταξε, υπάρχει μία, κάναμε και μία ανάλυση του δυναμίου βάσει των στοιχείων που υπάρχουν τις τελευταίες εβδομάδες που φαίνεται η άνοδος, σταδιακή άνοδος του λιγνίτη σε ποσοστά τα οποία έχουν φτάσει νούμερα που δεν τα συνηθίζουμε. Αν θυμάσαι καλά, είχαμε ξαναπαρουσιάσει ένα τέτοιο θέμα το τριήμερο, το λεγόμενο τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας. Όπου ο λιγνίτης είχε πιάσει μέχρι και 31% κάποια στιγμή. Αυτή τη στιγμή δεν πάτησε. Εκεί πάτησε το ανώτερο του ήταν 29% το Σάββατο. Κάποια ώρα της ημέρας, όχι συνεχόμενα, έτσι να μην το λέμε. Συνεχόμενα είναι πάνω από το 20-22%. Από πότε, κυρίως από την Τετάρτη και μετά. Η άνοδος της συμμετοχής του λιγνίτης στο ενεργειακό μείγμα ξεκίνησε από τη Δευτέρα. Όταν όλος ο Μάιος βγήκε περίπου με 6-7% μέση τιμή εννοώ, έτσι, αν το θυμάμαι καλά, και μέσα Ιουνίου δεν υπήρχε μεγάλη συμμετοχή, πάλι 4-5 ανάλογα τι χρειαζόταν. Ξαφνικά από την προηγούμενη Δευτέρα υπάρχει μία άνοδος σταθερή στο 8-10%, έπιασε διψήφιο αριθμό. Την Τρίτη πήγαμε στο 14% από 10-14% και την Τετάρτη ξεκινήσαμε να πιάνουμε τιμές πάνω του 20%. Και να παραμένει εκεί 22, 23, 25, 26, 5 ακόμα περισσότερο για να φτάσουμε το Σάββατο κάποια στιγμή να υπάρχει μέχρι και 29%. Έχει χάσει λίγο από χθες την Κυριακή χωρίς να φεύγει κάτω από το 18%. Τώρα αυτή τη στιγμή που το είδα έχει φτάσει πάλι στο 15%, αλλά είναι μια τάση την οποία σίγουρα θα τη δούμε χωρίς να χάνει φυσικά και το φυσικό αέριο. Οι ΑΠΕ δεν έχουν κερδίσει πολύ έδαφος όλη αυτή την κατάσταση πριν. Πόσο να κερδίσουν, εγώ ήλιος καίει. Αέρας δεν έχει, δεν υπάρχει. Ναι, το αιωλικό δεν βρήκε αυτή. Οι ΑΠΕ δεν βρήκαν πολύ πεδίο γιατί το αέριο παρέμενε, δηλαδή δεν έχει πέσει ποτέ κάτω από 40%. Ναι. Και τώρα ξαναανέβηκε. Μάλλον έχουμε αποθέματα φθηνά ακόμα. Φθηνά. Καταλαβαίνεις. Ό,τι είναι πιο φθηνό μπαίνει πιο γρήγορα. Ο λιγνίτης όμως χρειάστηκε γιατί η ζήτηση άρχισε να ανεβαίνει και νομίζω είναι η τάση που φαίνεται ότι θα φύγει. Πληρώνουμε τα air condition τώρα. Σίγουρα είναι. Ανεβαίνει η παραγωγή, θα ανεβεί. Τα δικά μας, έτσι, εντάξει. Όχι η παραγωγή, συγγνώμη, θα ανεβεί η ζήτηση, θα ανεβεί προφανώς και η συμμετοχή του λιγνίτη, ο οποίος θα χρειαστεί και έχει ανακοινωθεί, όπως πολύ σωστά είπες, εδώ από τα Λιβερά, ο Πρωθυπουργός, 7 Απριλίου, αν θυμάμαι καλά, που είπε ότι θα αυξήσουμε τα επόμενα 2 χρόνια κατά 43% την παραγωγή λιγνίτη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό δεν είχε αποτυπωθεί στο ενεργειακό μείγμα. Μπορεί να έχει αποτυπωθεί μέσα στις αυλές για να έχουμε σιγά σιγά όσο μπορούμε κιόλας, γιατί το προσωπικό δεν είναι αυτό που μπορεί να εξορίξει όλη αυτή την το λιγνίτη που θα χρειαστούμε. Σιγά σιγά σταδιακά το σχέδιο της κυβέρνησης πάντα είναι έτοιμες λιγνητικές μονάδες για full όλες μέσα και ίσως να δούμε και μεγαλύτερο ποσοστό και πιο σταθερά εννοώ, έτσι. Θα παρατηρούμε πού πάει αυτό το ζήτημα και όταν
το καλοκαίρι θα γίνει ακόμα πιο έντονο, με πιο έντονες θερμοκρασίες και φυσικά και το χειμώνα, που εκεί νομίζω ότι θα ζοριστούμε ακόμα περισσότερο και ενδεχομένως ο Λιγνίτης να κρατήσει ακόμα περισσότερο το σύστημα το ενεργειακό της χώρας. Πάντα, συγγνώμη, λέω αυτό και τελειώνω, πάντα και με την ένταση των εργασιών που υπάρχει και των δοκιμών για την Πτωλεμαϊδα 5, ώστε να εισέλθει στο σύστημα και είναι να είναι μια πιο σταθερή κατάσταση. Γιατί το λέω αυτό, γιατί η Πτωλεμαϊδα 5, ακόμα και στο άνεμο σβήσε που λέμε των μονάδων, μπορεί να το κάνει πιο εύκολα λόγω της πιο σύγχρονης τεχνολογίας. Οι παλιές μονάδες, αυτό το άνεμο σβήσε δεν είναι και πολύ εύκολο. Ίσα-ίσα, είναι και πολύ κοστοβόρο. Ναι. Δεν έχει πάρα πολλούς μήνες που πέρασε αυτό. Δεν λειτουργήσε τη τηλεθέρμανση της Κοζάνης γιατί δεν μπήκε λιγνίτης μέσα. Ακριβώς. Μιλούσαμε εκείνο το πρωί με τον Δήμαρχο Κοζάνης και μου λέει: κοίταξε, έχουμε ένα λιγνίτη στο 4%. Όχι, όχι, υπήρχαν μέρες και με μηδέν. Προσέξτε, υπήρχαν μέρες εντός του χειμώνα. Ήταν μέρα που η Κοζάνη απαιτούσε τηλεθέρμανση. Ναι, και ήταν 0% το μείγμα. 0%. Όχι, δεν είναι υπερβολή, 0%. Ισχύει αυτό που λέω εσείς. Και σε μέρα που χρειαζόταν η θέρμανση της Κοζάνης, είχαμε 4%, δεν είχε. Ακριβώς. Εννοείται ότι δεν μπορούσε να καλύψει τίποτα από τις ανάγκες. Και είμαστε σήμερα. Και το συζητούσαμε το ΤΕΣΔΙΣΗ εκείνη την ίδια μέρα και λέγαμε ότι αν υπάρξει ανάγκη για να λειτουργούν τα air condition στην τουριστική περίοδο, ο Λιγνίτης θα πάρει φωτιά. Όπου και γένετο. Φυσικά. Να το συζητώ. Και πριν το ανακοινώσει ο κ. Μητσοδάκης από τα Λιβέρα. Μα νομίζω ότι όσοι ξέρουν τα ενεργειακά ζητήματα πολύ καλά, το είχαν προβλέψει αυτό, ότι ο Λιγνίτης θα είναι εδώ, γιατί δεν γίνεται αλλιώς, για αυτές τις στιγμές. Και θα είναι. Και μετά την κρίση που υπάρχει με την Ρωσία και το μη και με την απειλή πάντα να κλείσουν οι στρόφιγες του φυσικού αερίου, ακόμα και στη χώρα μας, έτσι, το σχέδιο προβλέπει Λιγνίτη. Αναγκαστικά. Είναι τρομακτικό το επόμενο θέμα. Μπορεί να ακούγεται άδεια χωράφια στα χωριά της Κοζάνης. Είναι όμως τρομακτικό, ναι. Δηλαδή, τι μπορεί να σημαίνει αυτό για συγγνώμη την πρωτογενή. Που ναι. Είναι θετική στον κορονοϊό η Υπουργός Υγείας Νίκη Κεραμέως. Παιδείας. Τι είπα, υγείας, παιδείας, ναι, συγγνώμη. Περαστικά. Ναι, περαστικά της. Είναι ήδη στις τελευταίες στιγμές. Πάμε παρακάτω. Είναι τρομακτικό, δηλαδή, ο πρωτογενής τομέας, η επιστατιστική κρίση. Τι σημαίνει να έχουμε εδώ σε μια περιοχή με στρέμματα χωράφια, άδεια, καλλιέργητα χωράφια. Ναι, είναι μια έτσι, κατάσταση που εμφανίζεται σε πολλά χωριά του Δήμου Κοζάνης, κυρίως στην περιοχή της Αιανής, αλλά και σε άλλες περιοχές, δεν είναι μόνο εκεί. Χωράφια τα οποία μπαίνουν η παραγωγή μέσα και δεν βρίσκουν πολλές φορές και τίποτα, δεν ξεπερνάνε τα 100 κιλά του στρέμμα, μιλάμε για στάρια, έτσι, αυτή είναι, τώρα θερίζουμε τα στάρια. Κάτι που είναι απολύτως καταστροφικό, δεν είναι. Κάτω από 100 κιλά το στρέμμα είναι τίποτα, μηδέν. Ανώτερη τιμή, ανώτερα κιλά που μπορεί να βρει και κάποιος παραγωγός σε κάποιο χωράφι είναι τα 150. Πάλι καταστροφή. Με το κόστος παραγωγής να έχει αυξηθεί, με τις στερεοζωναλιστικές μηχανές, τις κουμπίνες δηλαδή, να έχουν αυξήσει και αυτές το κόστος αναστρέμμα από τα 9 ευρώ πέρυσι, τα 12, 13, 14 φέτος, γιατί δεν βγαίνουν και οι άνθρωποι. Πετρέλαιο και ναι, αυτά, ακριβώς. Καταλαβαίνεις ότι κάποιοι δεν μπορούν ακόμα να πληρώσουν και τις κουμπίνες. Έχουν και τι χρωστάνε σε λιπάσματα κλπ. Και περιμένουν μήπως βγάλουν. Με την τιμή πώλησης στο χωράφι αυτή τη στιγμή στους εμπόρους να είναι πάρα πολύ καλή. Τιμή 50 λεπτά το κιλό δεν υπήρξε ποτέ. Αλλά είναι σε μια συνολική κατάσταση. Αλλά όταν δεν έχει παραγωγή, όταν τα κόστη είναι μεγάλα και 60 να σου δώσει ο παραγωγός. Δεν βγαίνεις πλέον. Τι σημαίνει τώρα, και υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Και το γιατί, παρατηρούμε το φαινόμενο. Πρόσεξε, γιατί δημιουργήθηκε αυτό. Η ξηρασία στους μήνες που χρειαζόταν η βροχή, περίπου στον Απρίλιο, εκεί μέσα τέλος πάντων, λίγο και νωρίτερα, και οι βροχές εντός Ιουνίου, πήγε ανάποδα δηλαδή ο καιρός, κατέστρεψαν τις παραγωγές. Μιλάμε για καμένα χωράφια, να το πω έτσι, πεσμένα κλπ. Οι αγρότες της περιοχής ζητούν την παρέμβαση των υπευθύνων, ΕΛΓΑ, δεν ξέρω εγώ, ίσως ενοχληθεί και η περιφέρεια για να. Είναι μια προσπάθεια, μήπως και μπουν σε αυτές τις περιβόητες, πώς το λένε, καθεστώς ψέα, κάπως έτσι λέγεται, τέλος πάντων, για να υπάρξουν ενδεχομένως κάποιες αποζημιώσεις. Είναι πολύ δύσκολο βέβαια, γιατί ο ΕΛΓΑ πηγαίνει και αποζημιώνει όταν γίνεται η ζημιά. Δηλαδή, εκείνη την περίοδο θα έπρεπε ενδεχομένως να έχει κληθεί για να πάει στα χωράφια. Αλλά ποιος μπορούσε να το προβλέψει την ώρα, μόνο θεωρητικά. Τώρα οι αγρότες μπαίνουν. Αυτή τη στιγμή, όποιος πάει στα χωράφια, συντηρώνει προς αυτή την περιοχή, θα δει ότι υπάρχει αλωνισμός.
Αλλά είναι πιθανόν... πολύ ημιρό πρώτον για το εισόδημα των αγροτών μας. Ακριβώς. Και δεύτερον, γιατί χωρίς τετάρι τι θα ναι, παράξουμε. Πρόσεξε, και είπα πριν ότι το 50 λεπτά στον αγρότη μπορεί να ακούγεται μία τιμή εξαιρετική, γιατί δεν έχουν πιάνουν τέτοιες τιμές, που μηδέν είναι πάλι γιατί τα κόστη είναι ακριβά, αλλά όλη αυτή η τιμή θα αρχίσει να μετακυλίεται μετά στον καταναλωτή. Που τι σημαίνει, ακριβό ψωμί, ακριβά μακαρόνια. Μου έλεγαν σήμερα ότι ένα πάκο μακαρόνια που έκανε 80 λεπτά τον προηγούμενο μήνα, τώρα κάνει 1,25 τώρα. Φανταστείτε πόσο μπορεί να κάνει το χειμώνα. Και η μεγάλη, πώς το λένε, ο μεγάλος τροφοδότης σιτηρών, ποια χώρα είναι, η Ουκρανία. Η Ουκρανία. Ναι. Και το πρόβλημα έχει ήδη αρχίσει και ακριβώς. Φαίνεται. Θα το παρακολουθούμε το θέμα, εξαιρετικά σημαντικό. Απολογισμός της Δημοτικής Αρχής για την Τολεμαϊδά και μάλιστα ο Δήμαρχος ανακοίνωσε και έργα όχι για τις επόμενες εκλογές, αλλά για τις επόμενες. Έχουμε πει πολλές φορές ότι αυτή η διαδικασία είναι μια διαδικασία η οποία προβλέπεται πλέον δια νόμου. Οι Δήμαρχοι θα πρέπει να κάνουν δημόσια τον απολογισμό τους, όπως και οι Αντιδήμαρχοι για τα έργα και τις μέρες τους μέχρι τότε. Υπήρξε φυσικά και αντίδραση αντιπολίτευσης. Θέλεις να δούμε το βίντεο. Μια μικρή έτσι απόσπαση από τον κύριο Πλακεντά, γιατί έχει γίνει, δεν ξέρω αν γίνεται ακόμα, ένας ψιλοχαμός μεταξύ Πλακεντά Τέρζοπούλου. Ένα μενόμενο. Πάμε να δούμε. Σήμερα ενημερώνουμε τους πολίτες για τα προβλήματα της Δημοτικής Αρχής. Τότε και μια υποχρέωση η οποία απορρέει πρωτίστως από τη συνείδησή μας και από τη λογική που έχουμε και από τις αξίες της δημοκρατίας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας που πρέπει να έχει μια Δημοτική Αρχή. Και μετά από την όποια υποχρέωση υπάρχει. Και το λέω αυτό γιατί θυμίζω ότι δεν είναι πολλοί οι δήμοι στους οποίους γίνεται ο απολογισμός αυτός. Θυμίζω ότι η υποχρέωση που υπάρχει για τους δήμους άνω των 50.000 είναι αυτή ως απολογισμό να γίνεται εντός του Ιανουαρίου, ενώ για τους δήμους κάτω από 50.000 έως το τέλος του Ιουνίου έτσι έχει βάλει νομοθέτηση. Παρά λοιπόν να κάνουμε γνωστό στους πολίτες και να καταστήσουμε και μετρήσιμη και την όποια πορεία έχουμε, αν θέλετε, σε όλο αυτό το διάστημα. Είναι αναδιαφυσβήτητο ότι ο μεγάλος πρωταγωνιστής τα δύο τελευταία χρόνια και της χρονιάς που πέρασε και εξακολουθεί και σήμερα να είναι ο COVID-19 που αποτελεί τη μεγαλύτερη κοινωνική κρίση που πρέπει να αντιμετωπίσει η κοινωνία μας. Και ως οργανισμός και ως Δημοτική Αρχή και μέσα από την κρίση που θα την αντιμετωπίσουμε. Έλεγα για τις επόμενες γενιές και όχι για τις επόμενες εκλογές. Ήταν το πολιτικό μήνυμα μέσα σε αυτά που έχει πει ο Δήμαρχος. Είναι, όπως είπε, ήταν μια προβλεπόμενη διαδικασία ο απολογισμός της Δημοτικής Αρχής εντός του Δημοτικού Συμβουλίου. Η κυρία Τζοπούλα έκανε δρυμία επίθεση στην Δημοτική Αρχή και μάλιστα ανακάτεψε πάλι το μεγάλο θέμα των αντιδημάρχων. Δεν ξέρω αν θυμάστε, Ρίτα. Και το θυμάμαι. Που υπάρχει ένα ζήτημα για τις, να τις πω, όπως είπε η κυρία Τζοπούλα, δοσοληψίες που υπάρχουν. Έχει πει και πιο βαριές κουβέντες, κύριε Τερζοπούλη, ο οποίος ο δικός γνωρίζει τη βαρύτητα των λέξεων. Ακριβώς. Κατηγόρησε ευθέως τον κύριο Πλακεντά ότι είναι υπεύθυνος για όλη αυτή την κατάσταση. Με τον κύριο Πλακεντά στη συνέχεια να σηκώνει το γάντι και να λέει: δεν μπορείτε εσείς να μας κουνάτε το δάχτυλο, γιατί έχετε κάνει κάποιες συναλλαγές με κάποια άτομα λέει, που θεωρητικά λέτε ότι σας έστειλαν στο διάολο. Θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα. Ξέρω αυτό είπε. Το ρεπορτάζ έτσι μεταφέρεται. Εγώ δεν το κατάλαβα. Ούτε εσύ νομίζω. Δεν ξέρω τι εννοεί. Ναι, περιμένω, αυτό εννοώ. Δεν δούμε, ξέρω τι εννοεί. Ναι. Και βεβαίως, εδώ ο κ. Πλακεντάς είπε κάτι το οποίο σηκώνει λίγο μεγάλη κουβέντα. Διότι είπε ότι αν μπορούσα βάσει του νόμου, τον οποίο δεν έχετε διαβάσει, λέει, θα μπορούσα να αποπέμψω, θα τους είχα αποπέμψει τους αντιδημάρχους, λέει, για ηθικούς λόγους. Ναι. Αλλά δεν έχει παρέλθει το εξάμεινο. Τι εννοεί ο κ. Πλακεντάς. Έχει ορίσει στις 9 πρώτου. Τους αντιδημάρχους, 9 πρώτου Γενάρη. Υπάρχει τώρα μέσα στον κώδικα, ξέρω εγώ, που διέπει τους Δήμους, αυτό το περί εξάμεινο, ότι πρέπει να, μετά το εξάμεινο, έχει το δικαίωμα ο Δήμαρχος να πάρει. Ναι. Έχει το δικαίωμα ο κάθε Δήμαρχος να ζητήσει τις παραιτήσεις εφόσον θέλει. Είναι Δήμαρχος. Προφανώς δεν μπορεί να τις αποπέμψει, γιατί αν πάρει την αποκεντρωμένη, μπορεί να πατήσουν σε ένα τέτοιο. Ωραία, ωραία. Αλλά ένας Δήμαρχος, εφόσον έχει τον έλεγχο της παραταξής του και της ίδιας της Δημοτικής Αρχής, μπορεί να αποπέμψει, να ζητήσει για ηθικούς λόγους τις παραιτήσεις. Συγγνώμη, Βρεζέση, με συγχωρείς πάρα πολύ. Τώρα, αν ο κ. Πλακεντάς θέλει να το πάει με τους τύπους, φαντάζομαι ότι στις 9 Ιουλίου θα αποπέμψει ο Δημάρχος. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Άρα το ανακοίνωσε. Εγώ έτσι κατάλαβα. Ναι, μισό λεπτό. Έχω μεγάλες απορίες, βέβαια. Αν θέλουμε
να πούμε ότι ισχύει αυτό που είπε ο κ. Πλακεντάς. Όχι, βγαίνει σε μια πανηγυρική ημέρα για το Δήμο σου, που κάνεις τον απολογισμό σου, και λες ότι δεν τους αβέβαιμψα γιατί δεν μπορώ, θα μου δίνει τη δυνατότητα ο νομός. Άρα, θα το κάνεις μόλις ανοίξουν τα χέρια σου από τη μία. Ναι, κοίταξε, τώρα επειδή... εντοπίζεις ηθικά ζητήματα, δεύτερο στοιχείο. Και τρίτο, είναι η πρώτη φορά που εκφράζεται. Κυρία Ταρζοπούλου, συχνά πυκνά, νομίζω σε κάθε δημοτικό συμβούλιο, του αναφέρει. Έχει ζητήσει παρατηρήσεις. Και με ανακοινώσεις της. Και με ανακοινώσεις της. Ουδέποτε έχει εκφραστεί για το συγκεκριμένο ζήτημα ο Δήμαρχος. Δεν είχε μιλήσει ποτέ εξ όσων εγώ γνώριζα. Εδώ δημόσια, με ενημερώνει η καλή συνάδελφος Βάση Σάφη από τον Τολεμαίο που προφανώς παρακολουθεί περισσότερο. Ότι στις 8 Ιουνίου, στο συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, είχε πει και η Τερζοπούλου ότι ζητάμε την απομάκρυνση των δύο αντιδημαρχών τώρα. Και κυρίως της κυρίας Αντωνιάδου να μας απαντήσει ποιους στέλνει στο διάβολο και ακόμα παραπέρα. Μάλλον την κυρία Αντωνιάδου εννοούσε η κυρία Τερζοπούλου τότε. Άρα ο κύριος Πλακεντάς εννοεί δοσοληψίες με Αντωνιάδου. Αυτό φαίνεται ότι εννοεί. Αυτό εννοεί. Τώρα τι είδους δοσοληψίες είναι αυτές. Τι είδους δοσοληψίες. Δηλαδή από τη μία τη βγάζει, τη δείχνει με το δάχτυλο ότι λειτουργείς ανήθικα στα πλαίσια της αντιδημαρχίας σου. Πώς. Ναι. Λειτουργείς ανήθικα, ουσιαστικά αυτό τι είπε. Ότι μπορεί να είναι νόμιμο αυτό που κάνεις, διαθέτοντας από την προσωπική σου επιχείρηση υλικά στις σχολικές επιτροπές, μπορεί να είναι νόμιμο, αλλά δεν ηθικό. Νομίζω ότι η απάντηση του ότι αν δεν υπήρχε αυτό το εξαμήνου που θα τους απέπεμπνα για ηθικούς λόγους, νομίζω... Είναι μια παραδοχή. Εκεί παραπέμπει. Μα είναι μια παραδοχή από πλευρά του Δημάρχου, ο οποίος πρώτη φορά νομίζω εκφράζεται. Για να εκπέμψει το μήνυμα ότι δεν θέλω σκιές καθόλου. Ναι, και αν η Βάσο Ισάφη το παρακολουθεί, έτσι να μας λύσει και μια απορία. Γιατί σίγουρα το παρακολουθεί το κορίτσι. Έχει ξαναμιλήσει. Ποιος? Ο κύριος Πλακεντάς. Μετά από τόσες οχλήσεις από την κυρία Τραζοπούλου, νομίζω που έχει σηκώσει φορά. Το θέμα. Νομίζω είναι η πρώτη φορά. Άρα πρώτον είναι μια παραδοχή αυτό. Ότι είναι ανήθικο. Διότι μη νόμιμο. Δεν λέει κανείς ότι είναι, ούτε η κυρία Δαρζοπούλου. Αυτό θα κρυθεί από το... Δεν ξέρω αν θα προχωρήσει η διαδικασία. Όχι, είναι στην αποκεντρωμένη. Πήγε ήδη. Έχουν πάει αυτά τα ζητήματα στην αποκεντρωμένη, έτσι κι αλλιώς. Ναι. Άρα για ηθικούς λόγους σήμερα ο κ. Πλακεντάς είπε ότι εγώ μόλις ανοίξουν τα χέρια μου από τον νόμο και διευκολυνθούν, θα τους αποπέμψω. Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι. Λέω, αν ισχύει αυτό που είπε σήμερα, καταλαβαίνουμε ότι στις 9 Ιουλίου θα έχουμε αποπομπή δύο αντιδημάρχων. Έτσι. Απλώς επαναλαμβάνω. Ένας δήμαρχος, ο οποίος θεωρεί ότι υπάρχει σοβαρός λόγος αποπομπής αντιδημάρχων, δεν μετράει ούτε εξάμηνα, ούτε δίμηνα, ούτε δύο μέρες, ούτε ένα 24ωρο, ζητάει άμεσα να φύγουν οι αντιδήμαρχοι. Και αν οι αντιδήμαρχοι πατάνε σε αυτήν την νομοθεσία, ας αναλάβουν οι ίδιοι τις ευθύνες τους μετά. Λέω, δεν ξέρω, μπορεί να το έχει ζητήσει, αλλά δεν μάθαμε κάτι τέτοιο. Θα μπορούσε να πει ότι εγώ τις έχω ζητήσει. Ναι. Θα μπορούσε να το έχει πει, να το έχει δηλώσει εδώ και καιρό. Τέλος πάντων, θα αλλάξουμε θέμα. Αύριο το μεσημέρι, μετά τη μία συγκεκριμένα, φαίνεται πως θα γίνουν και οι αναρτήσεις των βαθμολογιών των παιδιών που διαγωνίστηκαν στις Πανελλήνιες του 2022. Δεν πειράζει που η κυρία Κεραμέως νόσει από τον κορονοϊό. Η διαδικασία θα εξακολουθήσει. Καλά αποτελέσματα σε όλους. Μία η ώρα το μεσημέρι είναι η κρίσιμη ώρα για τους μαθητές, οι οποίοι θα μάθουν τη βαθμολογία τους στα μαθήματα των πανελλαδικών εξετάσεων, με ανάρτηση που θα γίνει στους πίνακες όλων των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ της χώρας. Όχι ονομαστικά, δηλαδή η Ρίτα Τσιούρα, η Σπιτσιάβα, τα δε μάθημα. Με τους κωδικούς τους. Όσοι δεν θα θέλουν να πάνε στο σχολείο, σε αυτή την κλασική εικόνα που ξέρουμε όλοι. Θα μπορούν να μπουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου ή όσοι έχουν δηλώσει στην εφαρμογή με την ενημέρωση μέσω SMS. Τους έρχεται στο κινητό με SMS. Αλλά θα έπρεπε να το έχουν δηλώσει αυτό σε μια εφαρμογή που είχε το Υπουργείο Παιδείας. Είναι η πρώτη φάση. Θα ανακοινωθεί αύριο και πότε ξεκινάει η σύνταξη των μηχανογραφικών δελτίων. Όπου εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα. Μετά, αφού τα παιδιά γνωρίζουν πού θα. Και βεβαίως μετά ξεκινάει και η άλλη μάχη για τα πανεπιστήμια να δούμε. Και για το δικό μας πανεπιστήμιο, τι θα καλυφθεί από τις θέσεις που έχουμε λάβει. Γιατί είπαμε, μπορεί, το είχαμε ανακοινώσει τότε που είχαν ανακοινωθεί οι θέσεις, μπορεί οι θέσεις να είναι λιγότερες. Αριθμητικά εννοώ, λιγότερες.
Το θέμα είναι να καλυφθούν περισσότερες από ό,τι είχαν καλυφθεί πέρυσι που είχαμε περισσότερες. Τι εννοούμε? Είχαμε ότι... 4.500, ήρθαν οι 2.500. 5 νομίζω είχαμε, αν θυμάμαι. Ναι, και ήρθαν οι 2.500, ούτε 2.500 δεν ήρθαν. Ναι, έχουμε 200 ενδεχομένως, νομίζω. Τώρα έχουμε λιγότερες. Ναι, ας πάμε όμως παραπάνω. Ας πάμε και να πάμε και στις δυνατές μας σχολές, έτσι. Αυτό είναι το στοίχημα. Θα τα κρίνουμε αυτά, νομίζω. Σε δεύτερο χρόνο. Τέλη Αυγούστου, αρχή Σεπτέμβρη, θυμάμαι καλά. Μετά το 15 Αυγούστου. Ναι, σίγουρα. Να σε αποδεσμεύσω με μια πολύ ευχάριστη είδηση. Οι κάτω των 15. K15 λέγονται. Χρήστο Πλάνα. Της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Είναι, η ομάδα μας είναι πανελλήνη πρωταθλήτρια. Ναι. Κέρδισε το Βόλο. Όχι, κέρδισε την Έψα Χαΐας από την Πάτρα. Απλά ο τελικός έγινε. Ναι. Μπράβο τα παλικάρια. Εδώ είναι σημερινή υποδοχή από τον Δήμαρχο Κοζάνη. Είναι ποδόσφαιρο, ζεις. Ναι. Είναι τα παιδιά της K15, δηλαδή μέχρι την ηλικία των 15 ετών. Μια εξαιρετική ομάδα με τους προπονητές Τσέπουρα και Παρασκευά να τους καθοδηγούν. Που κέρδισε την Έψα Χαΐας στον τελικό με ανατροπή, ενώ είχαν 1-0 από πολύ νωρίς, με 2-1. Και μέσα σε καταρακτώδη βροχή στα τελευταία 10-15 λεπτά πανηγύρισαν όλοι εκεί οι γονείς. Είχε κατεβεί κόσμο και δουλειά στον Ανιδρό. Και εμείς πανηγυρίζουμε. Ναι, και φυσικά είχε και το μεγάλο ενδιαφέρον του παιχνίδι. Ήταν το Σάββατο το απόγευμα και μόλις έγινε γνωστό εδώ, υπήρχαν πολλά πανηγύρια. Τα παιδιά μαζί με τους διοικούντες της ΕΠΣ θα επισκεφθούν και άλλους δημάρχους. Έχουν στείλει και δελτία τύπου, θα πάνε και στον Δημάρχο Βερδέας και προφανώς και σε όλους της ΕΠΣ. Και σε όλους της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, φαντάζομαι και στον Περιφερειάρχη έχει κανονιστεί μια επίσκεψη. Ας είναι αυτά τα παιδιά η μαγιά για το ποδόσφαιρο της πόλης και της περιοχής που σιγά σιγά μπαίνει στο ποδοσφαιρικό χάρτη. Και τώρα, επειδή ξέρω τι θες να με ρωτήσεις. Θα σε ρωτήσω πριν σε αποδεσμεύσω. Και οφείλω να το πω, διότι σήμερα υπήρχε πάλι μια παραφιλολογία από το πρωί ότι υπάρχει απόφαση του ΚΑΣ στην ΕΠΟ και ότι η ΕΠΟ δεν την δημοσιεύει επειδή δεν ξέρει πώς να διαχειριστεί πλέον την κατάσταση. Επειδή θεωρητικά η Κοζάνη έχει δικαιωθεί κλπ. Ναι. Δεν ισχύει τίποτα από αυτά. Είναι πολύ ραδιοαρβίλα αυτή η κατάσταση. Την απόφαση θα την κοινοποιήσουν πρώτα από το ΚΑΣ στους δικηγόρους, οι οποίοι είναι άμεσα εμπλεκόμενοι και σαφώς στις ομάδες και μεταγενέστερα και στην ΕΠΟ φυσικά, η οποία είναι άμεσα ενδιαφερόμενη. Θα το μάθουμε δηλαδή. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει απόφαση. Λέγεται ότι την Παρασκευή εκδικάστηκε η υπόθεση. Το εκδικάστηκε είναι σε πολλά εισαγωγικά τώρα, γιατί δεν υπάρχει ακρόαση κλπ. Υπάρχουν τα απομνήματα εκεί. Και δικαστές, που ακολουθείτε. Και θεωρητικά από ώρα σε ώρα η απόφαση θα βγει. Τώρα το από ώρα σε ώρα. Το από μέρα σε μέρα το έχουμε ζήσει, το έχουμε τραβήξει. Δεν τολμώ να ξαναπώ μέρα, ώρα. Ναι, γιατί δεσμεύεσαι μετά. Δεν υπάρχει. Όχι, έχω κουραστεί με αυτή την υπόθεση. Έχει κουραστεί και ο κόσμος που αναμένει την χαρμόσυνη είδηση, να το πω. Τι να πω. Ας ελπίσουμε. Ζήση, να σε ευχαριστήσουμε. Να είσαι καλά. Η θεατρική παράσταση «Ο Γαργαλιστής» παρουσίασε χθες στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Κοζάνης το κέντρο πρόληψης από εξαρτησιοχώνες ουσίες ορίζοντες. Και αυτή η εκδήλωση εντάζονταν στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Μέρας Κατά των Ναρκωτικών. Η 26η Ιουνίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών το 1987 από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με στόχο την ευαισθητοποίηση της παγκόσμιας κοινής γνώμης σε θέματα που αφορούν στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση των εξαρτήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, Ορίζοντες, διοργάνωσε χθες το απόγευμα εκδήλωση «Παιδική Θεατρική Παράσταση». Το Θέατρο Αυλαία, σε συμπαραγωγή με το ΔΠΘ Βέρειας, παρουσίασαν το εξαιρετικό μουσικό παραμύθι του Δημήτρη Μπασλάμ, «Ο Γαργαλιστής». Οργανώνουμε αυτή την παράσταση με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Όπως ίσως ξέρετε, το οργανώναμε κάθε χρόνο, εκτός τα τελευταία 2 χρόνια λόγω COVID. Η παράσταση που επιλέξαμε είναι και πάλι παιδική και αυτό δεν είναι τυχαίο, γιατί το κύριο βάρος της δουλειάς μας αφορά τα παιδιά. Ίσως αυτό να φαίνεται λίγο παράξενο, γι' αυτό ίσως χρειάζεται και μια επιπλέον εξήγηση. Για μας πρόληψη δεν είναι να ενημερώνεις για τις ουσίες, γιατί αυτό δεν το χρειάζουν τα παιδιά. Πρόληψη για μας είναι όταν ένα παιδί είναι σε δυσκολία να μπορείς να το υποστηρίξεις και κυρίως πρόληψη για μας είναι στα παιδιά αυτά να παρέχουμε μια εκπαίδευση
έτσι ώστε να έχουν δεξιότητες ζωής, δεξιότητες που τους επιτρέπουν να προχωρήσουν τη ζωή τους. Οπότε σε αυτά τα πλαίσια οργανώνουμε σεμινάρια και εκπαιδεύσεις για εκπαιδευτικούς και οι εκπαιδευτικοί μετά δουλεύουν με παιδιά. Οπότε όλη η δουλειά περνάει μέσω των εκπαιδευτικών. Είναι η επιλογή μας να γίνεται έτσι και ο στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τα παιδιά με κάποιες δεξιότητες πολύ σημαντικές, όπως για παράδειγμα ανάπτυξη του αυτοσεβασμού, ανάπτυξη της δυνατότητας συνεργασίας, λήψη αποφάσεων που σέβονται την υγεία και τη ζωή, γιατί εν τέλει πρόληψη είναι ο σεβασμός στην υγεία και τη ζωή. Κοντός, φαλακρός, με μια ελιά στο... Καλά, ίσως, με μάλλα! Μπα, όχι, θα είναι ψηλός, γεροδεμένος, αλήξανθο, κοντοκαρέ! Κοντοκαρέ! Καλό, στη γυναίκα θα μπορούσε να κάνει τον ρόλο! Λοιπόν, συνεχίζω. Μουσική, παρακαλώ! Λιγνός, με μαύρα μαλλιά, σαν αχινός. Και μύτη. Μύτη. Κόκκινη, γαμψή, σαν παραδείσιο πουλί. Αμίλητος θα στέκεται. Καμαρωτός σαν καμαρώτο. Ουι, μα όταν περπατάει, ευθύς. Σαν αθλητής γυμναστικής. Μαζί του έχει πάντα την κόκκινη καρό του τσάντα. Καρό τσάντα. Στοιχείο νούμερο ένα. Όντως. Και καρό και κόκκινη. Χαϊμονόν! Πάμε τώρα να δούμε ένα βίντεο για τα ονομαστήρια του Μητροπολίτη Γρεβενών Δαβίδ. Στην Ευαγγελίστρια και ήρθαμε να γιορτάσουμε τη Σεβασμιότητα. Του ευχόμαστε χρόνια πολλά από τα βάθη της καρδιάς, μακροημή ήρεξη και να είναι πάντα καιρός. Η μέρα γιορτής για την πόλη μας, η μέρα γιορτής του Σεβασμιοστάτου δηλαδή, του ευχόμαστε χρόνια πολλά, χρόνια καλά για την εορτή του, με το ποιμενικό του έργο να προσφέρει πάρα πολλά στον τόπο μας και να είναι πάντα υγιής και δυνατός. Χρόνια πολλά. Τα εγγένεια του γραφείου του Συλλόγου Κιουταχιωτών Μικρασιατών στη Φλόρινα πραγματοποιήθηκαν πριν από λίγες μέρες. Πάμε να δούμε ένα σχετικό βίντεο. Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι σήμερα εδώ σε αυτόν τον όμορφο χώρο για να εγγενιάσουμε τα γραφεία του Συλλόγου σας.
Θέλω να ευχαριστήσω την Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την πρόσκληση. Είναι αλήθεια ότι μετά από μια δύσκολη περίοδο που περάσαμε λόγω της πανδημίας, που μας στέρισε αυτές τις συναντήσεις, είμαστε και πάλι εδώ. Μέσα στον πολιτιστικό χάρτη του Δήμου Φλόρινας, ο σύλλογός σας είναι από τους πιο δραστήριους συλλόγους. Είναι ένας σύλλογος με πολύπλευρη προσφορά και κυρίως προσφορά στα κοινωνικά δρόμενα. Ο Δήμος Φλόρινας προσπαθεί και είναι πάντα δίπλα και εν ώψη αυτής της χρονιάς θα κάνουμε πολλές συνδιοργανώσεις με στόχο να κρατήσουμε τα ήθη και τα έθιμά μας και να κρατήσουμε και την εθνική μας ταυτότητα. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνεργασία και καλή επιτυχία σε ό,τι προβλέψετε. Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς καλησπέρα σας. Να εκφράσω τη χαρά μου που σε μια τόσο σημαντική στιγμή για ένα σύλλογο βρίσκομαι κοντά σας. Γιατί είναι πραγματικά πολύ σημαντικό για ένα σύλλογο να αποκτά τη δική του στέγη, το δικό του σπίτι, μέσα στο οποίο στεγάζει τα σχέδια, τα όνειρά του, αλλά και τις αναμνήσεις και την ιστορία του. Εύχομαι λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, καλορίζικο το νέο σας σπίτι και με την ευκαιρία να σας συγχαρώ για μια σειρά από εκδηλώσεις που επί σειρά ετών επιτελείτε. Ο σύλλογός σας, ο Σύλλογος Μικρασιατών και Ουταχιωτών, παράγει πλούσιο έργο και γι' αυτό είστε άξιοι συγχαρητηρίων και εσείς και οι συνεργάτες και όλα τα μέλη που στηρίζουν αυτές τις πρωτοβουλίες. Να συγχαρώ και το Δήμαρχο Φλόρινας, γιατί με την παραχώρηση δείχνει ότι επράκτως στηρίζει τους πολιτιστικούς φορείς του Δήμου του. Με όλα αυτά λοιπόν, θερμά συγχαρητήρια, πάντα επιτυχίες και καλορίζικο το νέο σας σπίτι. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να συμπληρώσω ότι το θεατρικό που σκοπεύουμε να παίξουμε, να ανεβάσουμε, θα είναι η Σμύρνη μου αγαπημένη, αν όλα πάνε καλά. Περικύκλωσαν την Καστοριά οι αρκούδες αναφορές από πολίτες πως είδαν το μεγαλόσωμο ζώο στη λίμνη. Έχουμε αρκετές αρκούδες στην περιοχή. Τώρα είναι και εποχή βέβαια που είναι η πλήρη καρποφορία από τα δέντρα, με αποτέλεσμα να είναι να κάνουν εμφανίσεις ακόμη και κοντά σε οικισμούς και μέσα στις αυλές. Αυτό βέβαια δεν θα συμβαίνει συνέχεια. Είναι οι εποχές τώρα της μεγάλης καρποφορίας και υπάρχει κινητικότητα των ζώων. Γνωρίζουμε, αξιολογούμε τα περιστατικά, πηγαίνουμε σε περιστατικά, ξέρουμε ότι σε αστικό ιστό μέχρι και στην Καστοριά μας έχουν πληροφορίες, μας είχαν καταγγείλει για αρκούδα στην περιοχή της Χερσονήσου. Στα γύρω χωριά ξέρουμε ότι οι αρκούδες έχουν κατέβει χαμηλά, είναι εποχή που κατεβαίνουν για να φάνε γιατί υπάρχει πλεονασμός τροφής. Έτσι λοιπόν πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, όπου έχουμε περιοχή που, που είναι αρκουδόπληκτη, όπως λέμε εμείς, ακόμη και με τον Δήμαρχό μας στη συνεργασία, μαζεύει σκουπίδια. Εμείς σαν άνθρωποι πρέπει να συλλέγουμε πιο σύντομα τους καρπούς μας, αν μπορούμε, να, σαν επαγγελματίες να προμηθευτούμε ηλεκτροφόρες περιφράξεις και βέβαια ελληνικούς ποιμηνικούς σκύλους, ώστε να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε την περιουσία μας. Ας δούμε λοιπόν τώρα τι καιρό θα κάνει αύριο στη Δυτική Μακεδονία. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Χρήστος Μαργαρίτης. Έθριο καιρό προβλέπει για αύριο Τρίτη 28 Ιουνίου στη Δυτική Μακεδονία η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στο όνομα Κοζάνης η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στο όνομα Καστοριάς από 16 έως 33, στο όνομα Γρεβενών από 17 έως 35 και στο όνομα Φλόρινας από 16 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ας δούμε τώρα τι θερμοκρασία θα έχουν 7 πόλεις στη Δυτική Μακεδονία. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και η αναλυτική σας ενημέρωση από το Top Channel. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε.
Από όλους εμάς ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ.